Καλή σας μέρα και καλημέρα στους ακροατές σας. Ελπίζω να μην την διέκοψα τη σύσκεψη και να ολοκληρώθηκε. Δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, τιμή μας λοιπόν να μας δίνετε έτσι την ευκαιρία να μιλήσουμε. Κύριε Δήμαρχε, καταρχάς να ξεκινήσω από ένα θέμα. Αυτά τα οποία θα σας ρωτήσω είναι ερωτήματα των συνδημοτών σας και καλό είναι να απαντηθούν μέσω του ραδιοφώνου μας, γιατί έχουμε πάρα πολλούς ακροατές και από την Δυτική Κορινθία αλλά και από όλη την υπόλοιπη Κορινθία. Καταρχάς να μιλήσουμε για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών στον Δήμο Ξυλοκάστρο Ευρωστίνης. Στην αναβάθμιση 7 παιδικών χαρών προχωράει ο Δήμος, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Είναι δύο προγράμματα. Το ένα ήταν από το Φιλόδημο, το άλλο ήταν από το Πράσινο Ταμείο. Mm-hmm. Επειδή ακριβώς σχεδόν μέχρι τέλος του Δεκέμβρη υπήρχε μια εκκρεμότητα με το Πράσινο Ταμείο, η οποία ουσιαστικά αποκαταστάθηκε προς το τέλος του Δεκέμβρη, και εμείς είχαμε ξεκινήσει τη διαδικασία για τον Φιλόδημο από τον Νοέμβριο μήνα, γι' αυτό δεν φαίνονται οι άλλες τέσσερες παιδικές χαρές, η οποία έχει να κάνει με την κεντρική του Ξυλοκάστρου, μάλιστα, με τον Αραφών, με τον Τρικάλο, με τον Πύργο, οι οποίες τελειώνοντας τα γραφειοκρατικά του προϋπολογισμού μας, ευελπιστώ ότι τούτη εβδομάδα την επόμενη θα μπούμε στην διαδικασία της προκήρυξης των 4 αυτών παιδικών χαρών. Μάλιστα, και ξέρετε γιατί? Γιατί ήσαν πάρα πολλοί οι συνδημότες μας που ρωτούσαν, μα πώς είναι δυνατόν να ανακατασκευάζονται 7 παιδικές χαρές στον Δήμο και να μην ανακατασκευάζεται η κεντρική παιδική χαρά, που είναι και η μεγαλύτερη στο κέντρο της πόλης του Ξυλοκάστρου. Και λογικό είναι αυτό, αλλά απλώς ήταν σε διαφορετικά προγράμματα. Σας εξήγησα για ποιο λόγο δεν είχε μπει από το Πράσινο Ταμείο, δεν ήταν δική μας ευθύνη. Με αποτέλεσμα, πια θα τις προκηρύξουμε ξεχωριστά από τις 7. Και σας είπα ότι με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία την περιμένουμε από τη στιγμή σε στιγμή, Δευτέρα-Τρίτη, από ό,τι έχουμε μιλήσει από την αποκεντρωμένη, μπαίνουμε στη διαδικασία πια της προκήρυξης των 4 παιδικών χαρών. Μάλιστα. Πότε θα ξεκινήσει η ανάπλαση, κύριε Δήμαρχε? Κοιτάξτε, είναι θέμα χρόνου το πώς θα τελειώσουν οι διαδικασίες. Επειδή πραγματικά καθυστερούν με την καινούργια νομοθεσία, όλα αυτά τα έργα πια στους Δήμους, όχι στο Δήμο μας, στους Δήμους, υπάρχει μια καθυστέρηση. Γραφειοκρατία η λεγόμενη. Γραφειοκρατία. Με αυτή την έννοια δεν μπορώ πολλές φορές, δηλαδή, να σκεφτείτε να μην πω παραπάνω, κάτι πράγμα, ένα θέμα το οποίο είναι απλό για μας και λέγεται εύκολα, πολλές φορές γίνεται πολύ δύσκολα και μπορεί να περάσει και πολύ καιρός να μπορέσουμε να πάρουμε μια απάντηση. Να μην σας πω πάλι άλλα για θέματα, άλλα το πιένα. Στην αναμονή λοιπόν, στην αναμονή, και ελπίζουμε με κάποιες έτσι ιδιαίτερες πιέσεις από εσάς. Είναι βέβαιο ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχουν φτιαχτεί όλα αυτά, έτσι, για να... Το θέμα θα ήταν να γίνει πριν το καλοκαίρι, γιατί ξέρετε, θα έρθει κόσμος, θα έρθουν γονείς, παιδάκια και θέλουν τις παιδικές χαρές. Γιατί ξέρετε ότι εκεί. Αλλά δεν φταίμε εμείς για αυτό το θέμα. Ναι. Εμείς ακολουθούμε τη διαδικασία και σας είπα για ποιο λόγο δεν προκηρύχθηκαν όλες μαζί. Γιατί και εμείς είμαστε οι πρώτοι που θα θέλαμε να έχει ολοκληρωθεί το έργο αυτό το πράγμα, διότι ξέρουμε ακριβώς τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα να φτιαχτούν οι παιδικές χαρές για τα παιδάκια όλου του κόσμου, για αυτούς που μας έρχονται, μας επισκέπτονται. Επομένως το θέλαμε όσο κανένας άλλος, αλλά δυστυχώς όμως η γραφειοκρατία μας... Η κεντρική παιδική χαρά που μαζεύει και τα περισσότερα παιδάκια. Έχετε βάλει μια έτσι ταμπελίτσα εκεί με ευθύνη δική σας. Τα παιδιά τώρα δεν είναι ασφαλής η παιδική χαρά? Είναι ασφαλής η παιδική χαρά, πρόσθετα υπάρχει εντολή σύμφωνα με την οποία όποιες δεν είναι πιστοποιημένες να κλείσουν. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι το θέμα ότι δεν είναι ασφαλής. Ασφαλής είναι η παιδική χαρά. Απλούστατα δεν είναι πιστοποιημένη. Όλες οι παιδικές χαρές από εδώ και πέρα οφείλουμε να τις πιστοποιήσουμε. Και δεν πιστοποιείται μόνο ο χώρος, πιστοποιούνται και τα όργανα. Και τα όργανα, βεβαίως. Δηλαδή όλα τα όργανα πρέπει να είναι πιστοποιημένα, αυτά τα οποία θα υπάρχουν. Σε εμάς δύο όργανα είναι πιστοποιημένα, έτσι. Αλλά όμως δεν είναι οι υπόλοιποι. Επομένως υπάρχει ένα θέμα με αυτή την έννοια. Όχι ότι δεν υπάρχει ασφάλεια. Και αυτό όσον αφορά την πιστοποίηση είναι μέσα στην ανάπλαση και αυτό είναι ξεχωριστό. Βεβαίως. Είναι όλα πια ό,τι γίνει θα είναι πιστοποιημένο. Μάλιστα. Υπομονή λοιπόν, γιατί με πολλοί γονείς και μαμάδες πιο πολλοί με έχουν ρωτήσει. Οι άνθρωποι ζητούμε συγγνώμη όσον αφορά και τη δική μας την ευθύνη, αν υπάρχει, που εδώ δεν υπάρχει.
Αλλά τέλος πάντων. Δεν το γνωρίζει ο κόσμος, κύριε Δήμαρχε, και ο καθένας θέλει, καταλαβαίνετε τώρα. Τα παιδάκια δεν μπορούν να καταλάβουν ότι. Το καταλαβαίνω. Όλη αυτή η διαδικασία. Κοιτάξτε, ο μικρόκοσμος. Κοιτάξτε, δυστυχώς η ευθύνη αποκλειστικά των μεγάλων σε τον τόπο. Και γι' αυτό κιόλας πρέπει να ζητάμε συγγνώμη από τα παιδιά τα οποία όντως δεν φταίνουν σε τίποτα. Μάλιστα. Να πάμε λίγο στο Δερβαίνι, μια και σας έχω. Θέλω έτσι να σας ρωτήσω, να μου πείτε έτσι δύο λόγια για την αξιοποίηση. Ξέρουμε ότι έγιναν οι ανάλογες διαβουλεύσεις και όλα τα σχετικά για την αξιοποίηση του Ειρηνοδικείου. Θέλετε να μου πείτε έτσι, γιατί είχατε μια συνάντηση πριν λίγες μέρες. Είχαμε μια αλλαγή συγκέντρωση που πραγματικά ήταν εντυπωσιακή και χαίρομαι γι' αυτό. Διότι δεν μας έχουν συνηθίσει τα τελευταία χρόνια οι κάτοικοι να προσέρχονται σε τέτοιες κουβέντες, συζητήσεις. Όντως λοιπόν είχε ξεκινήσει ένας αγώνας από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές για να μπορέσει κάποια στιγμή το Ειρηνοδικείο να έλθει στη χρήση τουλάχιστον στο Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωσθήνης. Από εκεί και πέρα και εγώ από τότε που ανέλαβα έκανα πολλές προσπάθειες, δεν ευωδόθηκαν. Στο τέλος όμως με τη βοήθεια και του βουλευτή του νομού μας, του κ. Ψυχογιού, κατορθώθηκε αυτό να γίνει πραγματικότητα και πια να έρθει η κυριότητα του Ειρηνοδικείου στο Δήμο μας. Το ζητούμενο είναι από εδώ και πέρα τι θα γίνει για να μπορέσει αφενός με να γίνει ένας μοχλός ανάπτυξης και από την άλλη μεριά να προσφέρει και υπηρεσίες στον τόπο γενικότερα. Υπήρχαν διάφορες προτάσεις ή τουλάχιστον δύο προτάσεις προέκυψαν ουσιαστικές για μένα, και τρίτη γιατί και ο αρχηγός της Μίζωνας Μειοψηφίας, ο κ. Τσότος, είπε κάποια πρόταση. Δεν θα τους αξιολογήσω εγώ τούτη στιγμή, αλλά θα τους αξιολογήσει η επόμενη Δημοτική Αρχή όποια όταν θα προέλθει. Και αν είμαστε εμείς, άμεσα αυτό θα γίνει και μέσα στο καλοκαίρι. Και ουσιαστικά εγώ προσωπικά αυτές τις οποίες ίδια δύο σοβαρές ήταν του Ανδρέα Τουζάρου, που έχει να κάνει με τη συνεργασία με το ΕΚΕΘΕ για να ουσιαστικά να φτιαχτεί μια υπηρεσία, ένας οργανισμός. Κέντρο έρευνας. Κέντρο έρευνας, ναι, θαλασσίων ερευνών και θα έχει να κάνει με την προστασία του Κορινθιακού κόλπου και από την άλλη μεριά και με τη μελέτη των ζώων, των οργανισμών, των ψαριών δηλαδή, δελφινιών. Του θαλάσσιου πλούτου. Του Κορινθιακού. Από την άλλη μεριά υπάρχει πρόθεση με όλους να γίνει μια συνεργασία με το φορέα διαχείρισης του Κορινθιακού που φτιάχτηκε τώρα. Βέβαια αυτός είχε αρκετά προβλήματα και από ό,τι ξέρω τουλάχιστον είπε παρέτηση και ο σημερινός πρόεδρος του φορέα. Και εμείς ζητάμε κάτι της το οποίο πραγματικά να δίνει τη δυνατότητα να λειτουργεί όλο το χρόνο αυτό το οργανισμός που θα στεγαστεί εκεί και να είναι επισκέψιμος όλο το χρόνο τόσο σε σχολεία όσο και σε επισκέπτες έτσι ώστε να προσφέρει υπηρεσίες και να προσφέρει και ανάπτυξη χρόνος. Και υπήρξε και άλλη μια πρόταση εκ μέρους του μέλους του υποψηφίου τέλος πάντων του συνδυασμού μας του Ηλία του Βυζά, ο οποίος είχε να κάνει με μια πολιτιστική πρόταση για τη δημιουργία δηλαδή ενός χώρου ο οποίος θα προσφέρει υπηρεσίες μέσα από τη σύγχρονη τεχνολογία και θα δημιουργεί και θα ενημερώνει τους επισκέπτες για την ιστορία του κτηρίου, της Κορινθίας, του Κορινθιακού κόλπου μέσα από μηχανισμούς εικονικής πραγματικότητας που ουσιαστικά δηλαδή μέσα με ειδικά γυαλιά και άλλα όργανα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή θα μπορεί ο επισκέπτης να παρακολουθεί μέσα από εικονική πραγματικότητα τα πάντα που αφορούν την Κορινθία και τον Κορινθιακό. Ενδιαφέρον και αυτό ακούγεται. Αυτά τα δύο πράγματα, αν συνδυαστούν, εγώ τουλάχιστον το λέω, μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες. Και η τρίτη η πρόταση ήταν από τον Βλάση του Τζότο, ο οποίος είπε ότι θα μπορούσε να γίνει ένα κέντρο κατάρτισης, ένα ΚΕΚ. Και άλλα τέτοια προτάσεις που θα είχαν να κάνουν με κατάρτιση και εκπαίδευση.
Αυτές ήταν ουσιαστικά οι τρεις προτάσεις που ακούστηκα. Σημασία έχει ότι έχει μπει το νερό στα βλάκι όσον αφορά το Ρήνο Δικείο. Έχει μπει το νερό στα βλάκι. Και αυτό βέβαια χρειάζονται χρήματα για να μπορέσει να φτιαχτεί. Γιατί τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα, γιατί τα λέμε εύκολα, αλλά το να μπορέσει να βρει ένα πρόγραμμα να εντάξει την ανακατασκευή, την αναστήλωση ενός στηρίου που πραγματικά και ακόμα δεν έχουμε εικόνα πώς είναι, αλλά είναι βέβαιο ότι έχει σοβαρά προβλήματα και ο Δήμος δεν έχει δυνατότητα να ξοδέψει ατέλειο τα χρήματα, είναι συγκεκριμένο το. Πάντως, κύριε Δήμαρχε, ελπίζουμε ότι, γιατί αυτό το κτίριο πραγματικά είναι ένα κλασικό κτίριο και είναι στολίδι, θα λέγαμε, εκεί στην είσοδο του Δερβενίου, στην πλατεία του Δερβενίου, να αξιοποιηθεί όσο είναι αυτό εφικτό, όσο γίνεται γρήγορα, και να μπορέσει να εξυπηρετεί τον κόσμο κάτω από οποιαδήποτε μορφή, αρκεί να είναι αξιοποιήσιμο και να μην παραμένει έτσι, γιατί καταστρέφεται. Εδώ κάτι να συμπληρώσω, γιατί καμιά φορά μου διαφεύγει και είναι, πρέπει να είμαι και εγώ απόλυτα ειλικρινής και να αναφέρω τα πάντα. Έχει τεράστια προσπάθεια, είχε κάνει κάποια στιγμή και ο Χρήστος ο Δήμας μαζί στην αρχή της θητείας μας. Ο βουλευτής για να μπορέσουμε να πάρουμε το ειρηνοδικείο στο Δήμο, έτσι. Δεν το πετύχαμε, αλλά ο αγώνας που έκανε είναι δεδομένος, και αλλά ευτυχήσαμε να το δούμε αυτό στο τέλος της θητείας μας εδώ. Και κάτι ακόμα, μια και βρισκόμαστε στο Δερβαίνι, σήμερα γίνονται και κάποιοι σχολικοί πανελλήνιοι αγώνες, έτσι, επιτραπέζιας αντισφαίρησης εκεί. Βεβαίως, και αύριο έχουμε το πανελλήνιο πρωτάθλημα, νομίζω. Ναι, το πανελλήνιο πρωτάθλημα πινκ πονγκ. Ναι. Λοιπόν, όντως αξιοποιούμε και αξιοποιείται γενικότερα το κλειστό γυμναστήριο του Δερβενίου, που τόσο έχουμε και εμείς ανάγκη να φτιάξουμε και ένα στο Ξυλόκαστρο, και ευελπιστώ την επόμενη τετραετία ή εμείς ή κάποιος άλλος να μπορέσει να το εντάξει σε κάποιο πρόγραμμα για να το φτιάξει, αφού βρει το χώρο, γιατί δεν έχουμε και χώρο κιόλας, πρέπει να πούμε. Αλλά να δεικνύει όμως την χρηστικότητα μιας τέτοιας υποδομής. Επομένως καλούμε τον κόσμο να έρθει για να παρακολουθήσει αυτούς τους αγώνες, και αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτούς οι οποίοι τα οργανώνουν. Και τέλος, έτσι, κάτι όχι και τόσο έτσι ευχάριστο, κύριε Δήμαρχε, γιατί έχω γίνει αποδέκτης πολλών παραπώνων για την πληγή, θα λέγαμε, γιατί δεν είναι μόνο για τον Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης, των αδέσποτων. Των αδέσποτων αυτών των τετράποδων, των αγαπημένων τετράποδων, που δυστυχώς πολλές φορές γίνονται, αν είναι και έτσι αδέσποτα και πεινασμένα τα έρημα, γίνονται επιθετικά. Έχω λοιπόν δεχθεί τα παράπονα και τα, φαντάζομαι και εσείς θα είσαστε ενήμερος. Έχουν γίνει επιθέσεις από αδέσποτα εκεί στην περιοχή του Καμαρίου, στο Λουτρό. Επιτίθενται σε κατοικίδια, σε κότες, σε κουνέλια, και γίνεται μεγάλη ζημιά. Έχετε ενημερωθεί γι' αυτό? Έχετε πάρει κάποια προστασία? Έχετε κάνει κάτι πάνω σε αυτό το πρόβλημα? Καταρχάς πρέπει να πω ότι δόξα τω Θεώ, το πρόβλημα αυτό στο Δήμο μας δεν είναι τόσο μεγάλο όσο είναι στους υπόλοιπους Δήμους ανά την Ελλάδα και στην Κορινθία. Το πρόβλημα ξεκινάει από τον ίδιο τον άνθρωπο, από εμάς οι οποίοι δεν προστατεύουμε τα ζώα που έχουμε στα σπίτια μας. Πέρα από το οτιδήποτε δεν τα στηρώνουμε και γεννούν ανεξέλεκτα, ή κάποια στιγμή παίρνουμε κάποια σκυλάκια για να παίξουν τα παιδιά μας, και μετά μόλις θα βαρεθούμε τα πετάμε λες και είναι παιχνίδια, και αυτά είναι ζωντανά. Είναι ζώντες οργανισμοί που θέλουν προστασία και θέλουν και φροντίδα. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, υπάρχουν εργαλεία που έχει ο Δήμος και έχει να κάνει με χρήματα που διαθέτει κάθε χρόνο, και στηρώνουμε πάρα πολλά αδέσποτα, περίπου γύρω 100-120 κάθε χρόνο, και γάτες, πρέπει να σας πω, στηρώνουμε.
Και τα εμβολιάζουν. Με τη μόνη διαφορά ότι η γάτα δεν επιτίθεται. Ξέρω, το ξέρω. Κύριε Δήμαρχε, το σκυλί όταν είναι και πεινασμένο, αν είναι και εύσωμο, επιτίθεται και σε παιδιά και σε πέρα από τα κατοικίδια, κότες, κουνέλια και τέτοια. Συμφωνώ. Όταν στηρωθούν αυτά τα ζώα και πέρα από το οτιδήποτε και εμβολιαστούν, τότε σαφώς είναι πιο ήρεμα και ελέγχονται καλύτερα. Αλλά δεν είναι το θέμα εκεί. Για να μπορέσουμε λοιπόν για να αντιμετωπίσουμε το σοβαρό πρόβλημα, αφενός πρέπει να είχαμε χρήματα αρκετά για να μπορέσουμε να φτιάξουμε σαν Δήμος μια υποδομή που θα φιλοξενούνται αυτά τα ζώα και να έχουμε και κτηνίατρο, και κατόπιν μέσα από κάποια προγράμματα να επιστραφούν σε εμάς τα χρήματα. Εμείς τέτοια χρήματα δεν τα έχουμε και αυτό θα έπρεπε ίσως 2-3 Δήμοι οι οποίοι είναι όμοροι να μπορούν να συνεργαστούν για να φτιάξουν μια τέτοια υποδομή. Και από την άλλη μεριά βέβαια πρέπει να υπάρχουν φιλοζωικές οργανώσεις. Εγώ χτες είχα μια συνάντηση με τρεις συμπολίτησές μας, οι οποίες είναι πάρα πολύ ευαίσθητες. Τις παρότρινα να προχωρήσουν στην οργάνωση και στη δημιουργία ενός τέτοιου σωματείου, συλλόγου, για να μπορέσουμε πραγματικά να συνεργαστούμε, και μάλιστα έχω πει ότι προσφέρουμε να δώσουν και χρήματα για να αρχίσουν να δουλεύουν σε πρώτη φάση, που έχω δυνατότητα μέσα από το Δήμο να τις υποστηρίξω, έτσι ώστε να ξεκινήσει μια συνεργασία για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που λέγονται αδέσποτα. Από την άλλη μεριά σας είπα ότι αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε τα κάνουμε ήδη και συνεχίζουμε να τα κάνουμε κατά τη διάρκεια του χρόνου. Στηρώνουμε, εμβολιάζουμε, δίνουμε και χρήματα για να αγοράζονται από κάποιους συμπολίτες τροφή για να δίνουν στα αδέσποτα. Αλλά εάν δεν γίνει αυτό, να υπάρχει δηλαδή ένα κύτταρο που λέγεται Σύλλογος Προστασίας των Αδέσποτων, φιλοζωική δηλαδή οργάνωση, θεωρώ ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά βήματα εμπρός. Μόνο έτσι θα μπορούσαμε σε συνεργασία να φτιάξουμε σιγά σιγά και αυτές τις υποδομές τις οποίες έχω προαναφερθεί. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά όμως η γυναίκα κλαίει 40 κότες. Κύριε Δήμαρχε. Κοιτάξτε, εγώ το καταλαβαίνω, είναι ένα θέμα σοβαρό, δεν το υποβαθμίζω, δεν το χαμογελάω καθόλου, διότι κάθε άνθρωπος αγωνίζεται για να επιβιώσει σήμερα. Και το ότι τραβάμε δεν είναι θέμα να το χρησιμοποιούμε, αλλά είναι θέμα προβληματισμού και τέλος πάντων και ευθύνης, διότι πρέπει ο κάθε πολίτης να αναλάβει την προσωπική του ευθύνη. Το αδέσποτο ξεκινάει από τον πολίτη. Δεν γεννήθηκε ξαφνικά αδέσποτο, δεν προήρθε από το τίποτα, προήρθε από σκυλιά, τα οποία, από ζώα τα οποία ήσαν κάποτε οικόσιτα μέσα στα σπίτια και ξαφνικά οι ιδιοκτήτες τα πετάξαν έξω. Σημασία έχει, κύριε Δήμαρχε, ότι δυστυχώς δεν υπάρχει παιδεία γενικώς και αυτό το θέμα και το πρόβλημα θα συνεχίζεται και θα διαιωνίζεται. Γι' αυτό πρέπει, σας είπα, σε συνεργασία με φιλοζωικές οργανώσεις, οι οποίες πρέπει να είναι μέσα στο Δήμο, έτσι. Μόνο έτσι μπορούμε σιγά σιγά να οργανώσουμε και να μπορέσουμε να θεραπεύσουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Δεν έχω χρόνο να σας ρωτήσω πώς πηγαίνει η προεκλογική περίοδος. Αλήθεια, για δευτερόλεπτα, πώς πηγαίνει η προεκλογική σας περίοδος? Τι να σας πω. Αν ρωτήσουμε όλους τους υποψηφίους, θα σας πούμε όλοι καλά. Για μένα δεν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον συμμετοχής στις εκλογές. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Δήμαρχε? Εγώ βλέπω ότι σε κάθε σπίτι υπάρχει και υποψήφιος. Όχι τόσο πολύ. Κανένας θεωρώ συνδυασμός δεν έχει κατορθώσει μέχρι τώρα απόλυτα να μπορέσει να φτιάξει, να ολοκληρώσει τις θέσεις. Εντάξει, έχετε λίγο χρόνο ακόμα. Έχουμε. Το θέμα είναι το εξής, ότι δυστυχώς, επειδή δεν υπάρχει συλλογικότητα πια στον τόπο μας και ο καθένας το βλέπει από την προσωπική του μόνο άποψη, την ατομική άποψη, θεωρώ ότι αυτό το οποίο υπήρχε παλιά, που ήταν ένα γλέντι και το οποίο πραγματικά συμμετείχαν όλοι προσπαθώντας να προσφέρουν στον τόπο, έχει τελειώσει. Ο καθένας για τους δικούς τους λόγους συμμετέχει ή δεν συμμετέχει. Και δεν νομίζω ότι η κατάσταση είναι τόσο ευχάριστη όπως λέτε. Εγώ το βλέπω ότι οι άνθρωποι είναι όλοι προβληματισμένοι.
με το ζόρι συμμετέχουν, πιέζονται πολλές φορές για να συμμετέχουν, και θεωρώ ότι πρέπει να ξαναβάλουν τα πράγματα τουλάχιστον της καθημερινότητας, της διοίκησης και όλα τα θέματα πολιτικά σε μια άλλη βάση η οποία έχει χαθεί. Και γι' αυτό κιόλας βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα που ουσιαστικά κανένας δεν πιστεύει σε τίποτα και κανένας δεν σέβεται τίποτα. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά, κύριε Δήμαρχε. Έχουμε ακούσει πολλές υποσχέσεις, πολλά θα. Και να ξέρετε ότι περισσότερο προβληματισμένος θα είναι ο ψηφοφόρος, όχι ο υποψήφιος. Μα δεν σας το είπα εγώ πια ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Και εγώ δεν το κρύβω και τι βλέπω, το αντιμετωπίζω. Και τουλάχιστον για τους μικρούς δήμους, γιατί για τους μεγάλους δήμους υπάρχει πολύ καλύτερη οργάνωση, υπάρχουν χρήματα από ίδιους πόρους, γιατί υπάρχει οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη. Όσο μικραίνει ο Δήμος, τόσο μεγαλώνουν και τα προβλήματα, και συνήθως οι μικροί Δήμοι και τεράστιοι, όπως ο δικός μας με 36 χωριά και ατέλειωτα δίκτυα αγροτικών δρόμων κλπ. Αυτά που συμβαίνουν, που έχουμε. Με αποτέλεσμα, τα προβλήματα είναι τεράστια και σε λίγο φοβάμαι μήπως, όπως παρατηρείται σε κάποια χωριά που δεν υπάρχει διάθεση να υπάρξει πρόεδρος, σε λίγο χρόνια μήπως λοιπόν δεν θα υπάρχει. Μου τα λέτε λίγο απογοητευτικά σήμερα, ίσως είναι και το χρώμα της ημέρας, κύριε Δήμαρχε. Όχι, λοιπόν, την πραγματικότητα σας περιγράφω. Κοιτάξτε, το μεράκι δεν πάβει να υπάρχει. Αλλά όμως η κατάσταση όμως την οποία περιγράφουν πριν είναι η αλήθεια. Τα δύσκολα. Ναι, το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Γιατί ακούγεται, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Παρ' όλα αυτά όμως συνεχίζετε τον αγώνα σας όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι. Όλοι το συνεχίζουμε, διότι το θέλουμε και συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια. Σαφώς. Έτσι, ο καθένας για το καλό όλων και γενικότερα για το καλό του τόπου. Και νομίζω κάποιος ο οποίος συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια όντως θέλει να προσφέρει. Ακριβώς. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέσα σε 15-20 λεπτά είπαμε τουλάχιστον 4-5 θέματα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.